Σήμερα το πρωί έχουν έρθει τα αποκόμματα των τετραδίων με τις βαθμολογίες των μαθητών αναμάθημα από τα βαθμολογικά κέντρα. Το βαθμολογικό κέντρο λοιπόν μας έστειλε όλα τα αποκόμματα των τετραδίων. Εμείς αυτά τα αποκόμματα θα τα κάνουμε μία αντιπαραβολή στους βαθμολογίες με τις βαθμολογίες που έχουν καταχωρήσει στις καταστάσεις και θα αναρτήσουμε τις βαθμολογίες των μαθητών αναμάθημα στα σχολεία μας. Ήδη αυτές οι βαθμολογίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και οι μαθητές με τους κωδικούς τους, όπως και τα σχολεία με τους κωδικούς τους, μπορούν να μπαίνουν και να βλέπουν τις βαθμολογίες τους. Μέχρι εκεί σταματάμε σήμερα. Οι βαθμολογίες έχουν έρθει. Δεν έχουν έρθει τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτά θα βγουν σε έναν ευρύτερο χρόνο. Οι μαθητές παράλληλα μπορούν να κάνουν μια επεξεργασία του μηχανογραφικού τους. Τώρα που ήρθαν οι βαθμολογίες, η επεξεργασία αυτή του μηχανογραφικού θα είναι πιο ολοκληρωμένη. Μπορούν να επεξεργάζονται το μηχανογραφικό τους πιο ολοκληρωμένα και να μπορέσουν να δηλώσουν, είναι ένα σπουδαίο αντικείμενο αυτό, η επεξεργασία του μηχανογραφικού. Και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των μηχανογραφικών είναι η 7η Ιουλίου. Μπορούν επίσης να πηγαίνουν στα σχολεία και να συμβουλεύονται στα λύκειά τους, να συμβουλεύονται για τον τρόπο υποβολής και σύνταξης του μηχανογραφικού το σχολείο τους. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική για τους μαθητές.